αξίας μιλάμε, κυρία Καραμεσίνη? Για 24.251 θέσεις. Με τι διάρκεια? Στους δήμους όλης της χώρας. Με τι διάρκεια απασχόλησης? 8 μήνες. 8 μήνες. Και οι ηλικίες στις οποίες αφορά το πρόγραμμα αυτό? Οι ηλικίες είναι από 18 και πάνω, αλλά υπάρχουν κριτήρια μοριοδότησης ανάλογα με την ηλικία, ευνοούν τις μεγαλύτερες ηλικίες. Μάλιστα. Και αυτό είναι το νέο πρόγραμμα που μας λέτε τώρα, ότι ευνοούνται οι νέες ηλικίες. Το νέο πρόγραμμα που είναι για τους κάπως πιο μεγαλύτερους. Τώρα μιλάμε για το καινούριο πρόγραμμα το οποίο προγραμματίζουμε. Ωραία. Δεν θα βγει άμεσα, θα βγει σε αρκετές εβδομάδες από τώρα, δηλαδή σε 3 με 4 εβδομάδες, έτσι προγραμματίζεται. Περιμένουμε το ΦΕΚ. Έχει ήδη αποφασιστεί όμως αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Κυρία Καραμεσίνη, αυτό το πρόγραμμα για το οποίο μιλάμε είναι αυτό που θα είναι για άνω των 50? Ακριβώς, είναι για ηλικίες άνω των 50, για ανέργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα μας από 3 μήνες και πάνω και κλιμακώνεται ανάλογα με, με το μέγεθος των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πόσες θέσεις? Μιλάμε για 15.000 ανέργους που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Για πόσο και διάστημα? Μιλάμε για καθαρή αύξηση των θέσεων απασχόλησης, δηλαδή θα προσλάβουν σε νέες θέσεις εργασίας αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα έχει διάρκεια αυτό, 6 μήνες, 9 μήνες κλπ? Θα είναι σε μόνιμη βάση? Κοιτάτε, θα επιχορηγηθούν οι μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 50, δηλαδή αυτοί που έχουν διάρκεια ανεργίας 12 μήνες και πάνω, για 12 μήνες. Ενώ οι άνεργοι που είναι άνω των 50 και έχουν διάρκεια ανεργίας μικρότερη από 12 μήνες θα επιχορηγηθούν για 9 μήνες και η επιχείρηση θα έχει την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα τα μισθολογικά για άλλους 3 μήνες. Θα έχει δηλαδή 3 μήνες δέσμευση με δικά της έξοδα να καλύψει μέχρι 12 μήνες. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας επιχειρηματίας, όπως μας είπετε, ή μια επιχείρηση για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία και από τη μία πλευρά των επιχειρήσεων και από την άλλη πλευρά των ανέργων, τι πρέπει να κάνουν για να... Κοιτάτε να δείτε, οι άνεργοι ούτως ή άλλως είναι γραμμένοι στα μητρώα μας. Είναι γραμμένοι, μάλιστα. Και οι προϋποθέσεις είναι να έχουν 3 μήνες οπωσδήποτε διάρκεια ανεργίας. Όταν πρόκειται να προσληφθούν σε μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή σε επιχειρήσεις μέχρι 20 απασχολούμενους. Η προϋπόθεση είναι 6 μήνες διάρκεια ανεργίας όταν προσληφθούν σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 20 θέσεις εργασίας. Απασχολούν δηλαδή πάνω από 20 άτομα. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων θα πρέπει, στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, ας πούμε μεγάλων, γιατί 20 άτομα και μέχρι ας πούμε ένα ορισμένο όριο 50 άτομα δεν θεωρείται κάποια επιχείρηση μεγάλη, ας πούμε οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν απολύσει και χωρίς αντικατάσταση προσωπικό για τους προηγούμενους 12 μήνες, δηλαδή πρέπει το μόνιμο προσωπικό να έχει παραμείνει σταθερό. Ενώ οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μέχρι 20 άτομα απασχολούμενους θα πρέπει να μην έχουν κάνει μείωση του μόνιμου προσωπικού, δηλαδή απόλυση χωρίς αντικατάσταση, για τους προηγούμενους 3 μήνες πριν ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ναι. Και όλες οι επιχειρήσεις φυσικά κάνουν ηλεκτρονικά αίτηση στον οργανισμό μέσα από την ιστοσελίδα. Εντάσσονται στο πρόγραμμα και ύστερα προβαίνουν σε επιλογή υποψηφίων μέσα από το μητρώο μας. Εντάξει, αυτά δηλαδή θα τα δουν, τη δυνατότητα θα... να κάνουν αναζήτηση ανέργων μέσα από το μητρώο μας. Αυτά θα τα δουν και οι δύο πλευρές όταν σε λίγες εβδομάδες, όπως είπατε πριν, προκηρυχθεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Περίπου πότε το βλέπετε, μέσα στο Φλεβάρι? Το βλέπω μέσα στο Φλεβάρι. Είπα ότι περιμένουμε το ΦΕΚ. Έχει περάσει όμως, έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Είναι πλήρες δηλαδή. Έχει σχεδιαστεί στην παραμικρή του λεπτομέρεια. Και αναμένουμε τη διαδικασία ΦΕΚ. Τι άλλα προγράμματα, κυρία Καραμεσίνη, ετοιμάζετε? Δηλαδή, ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Επιταγή Επανένταξης των Ανέργων, που μετατρέπουν δηλαδή το προαιρετικά το επίδομα ανεργίας σε επιχορήγηση της επιχείρησης. Ναι. Μπαίνουν δηλαδή με ένα διάστημα ανεργίας
και μετατρέπεται το επίδομά τους σε ισόπωση επιχορήγηση στην επιχείρηση για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι την εξάντληση του δικαιώματος επιδότησης. Ναι. Και στη συνέχεια ο ΑΕΔ συμπληρώνει μέχρι να έχει επιχορήγηση επιχείρηση 12 μήνες το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης των επιχειρήσεων. Και οι επιχειρήσεις ύστερα από το 12μήνο δεσμεύονται άλλους 3 μήνες να κρατήσουμε δικά τους έξοδα τους ανέργους. Μάλιστα. Στο τέλος, όπως καταλάβατε, του 15μήνου υπάρχει ένα ποσοστό που θα διατηρηθεί στις επιχειρήσεις, διότι οι επιχειρήσεις, αν πάνε καλά, έχουν κάθε λόγο να διατηρήσουν ανέργους που τους έχουν προσλάβει ως εργαζόμενους και τους έχουν δοκιμάσει. Και αν πάνε και οι άνεργοι. Όμως και οι υπόλοιποι έχουν δικαίωμα για 12 μήνες επίδομα ανεργίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε και εγώ ευχαριστώ.